με τεμποδίωνη κίνηση στην οδό νοσοκομείου λόγω εργασιών υπογειοποίησης των εναέριων δικτύων της ΔΕΗ. Εργασίες οι οποίες θα συνεχιστούν και στους γύρω δρόμους του κέντρου της Πτολεμαΐδας, Πόντου, Βασιλής Σοφίας, Εθνικής Αντίσταση και Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου το δίκτυο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70 και χρειάζεται αντικατάσταση για να εκλείψουν τα προβλήματα με συνεχής βλάβης και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η αισθητική εικόνα της πόλης. Η δαπάνη του έργου που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Πτολεμαΐδας ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτεται από ίδιους πόρους του διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σύμφωνα με τον τοπικό προϊστάμενο του ΔΔΕ στην Πτολεμαΐδα Δημήτρη Αρβανιτάκη, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το αργότερο το καλοκαίρι του 2020. Έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Έχουμε υποειοποίηση των εναέριων δικτύων. Των εναέριων δικτύων διανομής της οδότησης της πόλης. Ακριβώς. Και των οικείων και των καταστημάτων και όλου του χώρου εκεί. Έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη το οποίο ξεκίνησε από πέρυσι τον Απρίλιο. Αφορά ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης. Ξεκίνησε από την οδό Καυκάσου. Τώρα βρισκόμαστε στη νοσοκομείου, η οποία θα υπογειοποιηθεί όλη η νοσοκομείο και το πλάνο είναι να φτάσει μέχρι την αγορά και στη συνέχεια την Μεγάλο Αλεξάνδρου, Βασιλής Σοφίας και μέχρι το Παλιό Πάρκο. Το έργο αυτό είναι περίπου ύψος 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το ΔΔΕ. Θα αναβαθμίσει αισθητικά το κέντρο της πόλης και θα υπάρχει επάρκεια ηλεκτροδότησης για το κέντρο της πόλης. Κάνουμε μια σύγχρονη πόλη. Πότε υπάρχει ένας ορίζοντας χρονικός, πότε υπολογίζουμε να τελειώσει? Το έργο, επειδή είναι μεγάλο και δύσκολο, ελπίζουμε ότι θα τελειώσει πριν το καλοκαίρι του 20. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Χρειάζεται υπομονή, κατανόηση. Φυσικά θα επισπεύδουμε τις αποκαταστάσεις όσο πλησιάζουν προς το κέντρο για να μην υπάρχει όχληση των καταστημάτων και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό και για εμάς και για τους κατοίκους της πόλης. Και για να ολοκληρωθεί και να γίνει μια σύγχρονη εικόνα πόλης, θα πρέπει να προχωρήσει και η επόμενη φάση από τον Δήμο. Ναι, θα πρέπει να γίνει η συνεργασία του Δήμου για να αντικαταστήσουν κάποια φωτιστικά τα οποία χρειάζεται αντικατάσταση και να αποξηλωθούν βασικά οι στήλοι. Ο στόχος είναι αυτός.